Ο πρέσβης του Ιράν στον Λίβανο έκανε μια σημαντική δήλωση σήμερα, τονίζοντας ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις του άξονα αντίστασης που είχαν προηγουμένως υποθεί από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Χωσέιν Αμίρ Αμπτολαχιάν και αναφέραμε και εμείς στον MSHD στη live εκπομπή μας χθες στο YouTube. Οι δηλώσεις του πρέσβη έρχονται μετά τη δήλωση του Αμπτολαχιάν για πιθανή προληπτική δράση από το Ιράν και τους συμμάχους του στο άμεσο μέλλον, με στόχο την αντιμετώπιση των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα κατά της Χαμάς. Σε μερικές ώρες φέρεται να είπε χαρακτηριστικά χθες, αναφερόμενο στην προληπτική δράση αυτή. Η σοβαρότητα αυτών των δηλώσεων δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Υποδεικνύουν μια πολύ πραγματική πιθανότητα το Ιράν ή ακόμα και η Χεσμπολάχ να εισέλθει στη σύγκρουση εναντίον του Ισραήλ. Ο Αμπτολαχιάν φέρεται να είπε: οι ηγέτες της αντίστασης δεν θα επιτρέψουν στο σιωνιστικό καθεστώς να λάβει οποιαδήποτε δράση θέλει στη Γάζα και στη συνέχεια να αφήσει τη Γάζα και να πάει σε άλλες σφαίρες αντίστασης. Η δήλωση αυτή δείχνει ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί ότι το Ισραήλ μπορεί να στοχεύσει το Ιράν και τους συμμάχους του μετά τις επιχειρήσεις του στη Γάζα κατά της Χαμάς. Ο Αμπτολαχιάν αναφέρθηκε σε σημεία των δηλώσεων του χθες και για τη φερόμενη χρήση βομβών φωσφόρου από το Ισραήλ στη Γάζα, δηλώνοντας: σήμερα, αν δεν υπερασπιστούμε τη Γάζα, αύριο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις βόμβες σε νοσοκομεία παιδιών στις δικές μας πόλεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι το παράθυρο για διπλωματική λύση μικραίνει και η προοπτική ενός περιφερειακού πολέμου γίνεται όλο και πιο πιθανή. Αν και δεν δίνει την εντύπωση ότι αναφέρει άμεση εμπλοκή και του Ιράν, εξετάζοντας προσεκτικά τις δηλώσεις του Ιρανού IPEX, φαίνεται ότι υπονοεί ότι το Ιράν μπορεί να μην εμπλέκεται άμεσα, αλλά οργανώσεις όπως η Χεσμπολάχ και άλλοι μπορεί να αναλάβουν προληπτική στρατιωτική δράση κατά του Ισραήλ και φυσικά τις οργανώσεις αυτές θα υποστηρίξει το Ιράν. Στις δηλώσεις του φαίνεται ουσιαστικά να μεταδίδει προειδοποιήσεις από τους ηγέτες της Χεσμπολάχ. Ο όρος άξονας αντίστασης έχει αναφερθεί συχνά σε αυτό το πλαίσιο απειλών προς το Ισραήλ. Αναφέρεται σε μια ομάδα οργανώσεων και χωρών, όπως είναι ο Λίβανος και η Συρία, εξαπλωμένων σε όλη την περιοχή που υποστηρίζεται από τη δύναμη Quds, δηλαδή Ιερουσαλήμ, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, IRGC, που δραστηριοποιούνται σε αρκετές χώρες γύρω από το Ισραήλ και γενικά στη Μέση Ανατολή. Ενδεικτικά στον άξονα αντίστασης περιλαμβάνονται η Λίγουα Ζανεμπαγιούν, Λίγουα Αλμπακίρ, Χεσμπολάχ, Χαμάς, Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, PFLP, DFLP, Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης, Καϊτάμπ Χεσμπολά, Οργάνωση Μπάντρ, Ασασίβ Αλαχάμπ Χακ, Χαρακάτ Χεσμπολάχ Αλνουτζάμπα, Καταΐπ Σαγίδ Αλσουχάντα, Καταΐπ Αλιμά Μαλί. Καθώς η κατάσταση με το Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται συνεχώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι αν χτυπηθεί το Ισραήλ από τρίτο παράγοντα, θα αντιδράσουν με τη μέγιστη δυνατή ισχύ τους και δεν είναι καθόλου αμεληταία στην περιοχή. Παράγοντας που φαίνεται προς το παρόν να κρατά το Ιράν εκτός της σύγκρουσης, όπως αντίστοιχα, οι απειλές του Ιράν φαίνεται να καθυστερούν τη χερσαία επέμβαση του Ισραήλ. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.